Σισκάκης γίνεται κάτοχος της μπάλας από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΟΑ. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γιακουμάκη στην προβολή και 1-0. Ο ΠΟΑ ανοίγει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Εξαιρετικό ξεκίνημα για την ομάδα του Ατσαλένιου με τον Γιακουμάκη να εκμεταλλεύεται την ωραία μπαλιά του Σισκάκη να κάνει το 1-0. Γιακουμάκη στη σέντρα για τον Σισκάκη κατεβάζει την περιοχή. Το σου την μπάλα έξω. Ο Βρετός η μπαλιά. Σισκάκης κεφαλιά, η μπάλα περνάει λίγο έξω από το δεξικά του δοκάρι της εστίας του Μακρυδάκη. Κόρνερ με τον Καινουριάκη, κόντρες μέσα στην περιοχή του Ρεθύμνου, Αραβιάκης προβολή από κοντά και 2-0 στο 30 λεπτό. Ο ΠΟΑ παίρνει πολύ σαφέστατο το προβάδισμα από το 30 λεπτό με το γκολ του Αραβιάκη. 2-0 ο ΠΟΑ. Μαρκάκη, σηκάθη την παλιά για τον Πέτρο του Γιακουμάκη, το γύρισμα, Σισκάκη, κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα, 3-0 στο 55ο λεπτό, όπου ανεβάζει και άλλο το δίχτυ του σκορ με τον Σισκάκη να βάσει αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, 3-0 ο ΠΟΑ. Γιακουμάκη στο σου την μπάλα έξω. Μέσα στην περιοχή παλιά του Σισκάκη τον Γιακουμάκη, το σου την μπάλα περνάει λίγο έξω. Βλαστός κάνει την κούρσα, το γύρισμα. Ο Χαρμπή στο σουτ, κοντράρι, βάζει την κόντρα και ο Σισκάκη γίνεται κάτω σκουμπάνε μέσα στην περιοχή το σουτ και 4-0 στο 70 λεπτό με τον Σισκάκη να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση με μεγάλη επιμονή ο Σισκάκης κάνει 4-0. Κόντρες, Σισκάκης προσπαθεί να κρεμάσει το Μακρυδάκη, μπλοκάρει εύκολα. Σισκάκη στην μπάλα για την ομάδα του ΠΟΑ, λίγο πριν το συμπλήρωση 90. Μέσα στην περιοχή πλασάρι, μπάλα στο δοκάρι, σε επαναφορά Βλαστός, σε κενή αιστεία και 5-0. Η ομάδα του ΠΟΑ αυξάνει κι άλλο το προβάδισμα στο 90 λεπτό με τον Βλαστό να βάζει και αυτό στο όνομά του στου σκόρερ 5-0. Θέλω να πω ότι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας με όποια προβλήματα είχαμε. Είδατε ότι η αποστολή μας ήταν πάλι 13 μελής. Και δυστυχώς βρεθήκαμε νωρίς να έχουμε αναγκαστική αλλαγή και να μην μπορούμε να οργανωθούμε ίσως καλύτερα για να ανταπεξέλθουμε κάπως καλύτερα στο παιχνίδι. Η δίκαιη νίκη της ΠΟΑ της αξίζει. Εγώ θέλω να πω ότι τα παιδιά που είμαι αυτή τη στιγμή στην ομάδα μας κάνουν ό,τι μπορούν και προσπαθούν. Δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα. Εξωαγωνιστικά, δουλειές, μαθήματα, τα οποία δεν τα αφήνουν να είναι τόσο κοντά στην ομάδα, όμως η προσπάθεια που κάνουν είναι φιλότιμη και γι' αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ναι, σήμερα νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα και λέω αυτό γιατί σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας από τη μία ομάδα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το Ρέθυμνο έκανε μια, με τα τόσα προβλήματα που είχε, έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Εμείς, όπως είπα, υπήρχε διαφορά ποιότητας και κερδίσαμε με ένα ευρύ σκορ 5-0 και συγχρόνως είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε και άλλα μικρά παιδιά.